Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 12 του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Και εμεί που πάμε στι ειδήσει μα, να σα πω ότι πολλά από τα μηνύματα που μου έχετε γράψει δεν έχω προλάβει να τα απαντήσω λόγω μεγάλου φόρτου εργασία και πονοκεφάλου λόγω ότι είμαι λίγο κρυωμένο. Να σα πω ότι σήμερα θεωρητικά θα προλάβω να τα απαντήσω όλα τα μηνύματά σα. Και τι είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου. Πριν από 6 ώρε λέει. Ναι, όχι με συγχωρείτε κυρία μου, δεν νομίζω ότι παρακολουθείτε το κανάλι μου. Λοιπόν, και εμείς συνεχίζοντας συζητήσει μα, θα πάμε κατευθείαν στη Ρωσία. Η οποία Ρωσία προτείνει μια πλατφόρμα επένδυση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Και συνήθω αυτή είναι μια είδηση που δεν θα έβγαζα, διότι οι ειδήσει με το κάποιο να προτείνει, η θεία μου να προτείνει και γενικά να προτείνουν υπάρχουν πάρα πολλέ. Και ποτέ δεν γίνεται τίποτα. Αλλά η συγκεκριμένη πρόταση ήρθε από τον ίδιο τον πρόεδρο τη Ρωσία, τον κύριο Βλαντιμίρ, ο οποίο ο ίδιο πρότεινε τη δημιουργία αυτή τη πλατφόρμα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εντό του BRICS ουσιαστικά. Που το BRICS είναι η συμμαχία διαφόρων χωρών που δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά με την Αμερική ώστε να αποχωριστούν το δολάριο που έχουν πάρα πολύ στην κατοχή του. Οπότε σίγουρα αυτή η συμμαχία θα ήθελε και μια πλατφόρμα με βάση τα κρυπτο τα οποία δεν μπορεί να τα ελέγξει η Αμερική. Που προφανώ το βασικό κρυπτο θα είναι το bitcoin ουσιαστικά. Και εμεί από τη Ρωσία θα πάμε και στην Coinbase η οποία εγκαινιάζει το Stand With Crypto στην Αυστραλία. Το Stand With Crypto είναι η πρωτοβουλία πολιτική τη Coinbase ώστε να σπρώξει πιο πολύ. Τα πράγματα σε διάφορε χώρε να είναι υπέρ των κρυπτο. Και εφόσον η δουλειά τη Αμερική τελείωσε πλέον, πηγαίνει σε άλλε χώρε όπω η Αυστραλία, ώστε να φροντίσει ότι τα κρυπτο θα είναι αποδεκτά παντού με θετικό πρόσημο. Και από την Coinbase θα πάμε απευθεία στην ίδια την Αμερική και συγκεκριμένα στα Spot Bitcoin ETF τη Αμερική, με δεδομένα που δεν είναι ολοκληρωμένα από τι 11 Νοεμβρίου. Βλέπουμε ότι έχουμε ισορροέ αξία 357 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρί για άλλη μία μέρα να ξέρουμε τι έχει κάνει η BlackRock ακόμα ακόμα, που για κάποιο λόγο είναι πάντα η μόνη εταιρεία που καθυστερεί να δώσει τα δεδομένα τη. Και εμεί από τα ETF μα ήρθε ώρα να πάμε και στην FTX, που ουσιαστικά αυτοί που διαχειρίζονται πλέον την περιουσία τη FTX μηνύουν διαρκώ του πάντε και τα πάντα ώστε να πάρουν οι άνθρωποι όσα περισσότερα χρήματα γίνεται. Παρ' όλα αυτά, συγκεκριμένα σήμερα μάθαμε ότι μείνει σε ίδια την Binance και τον CZ για 1,76 δισεκατομμύρια δολάρια παρακαλώ και από αυτό το άρθρο θα μάθουμε και κάποια πιο στενή σχέση που είχαν αυτά τα δύο ανταλλακτήρια. Καταρχά, να πούμε ότι η FTX αγωγή στο πτωχευτικό δικαστήριο του Ντουλαουέρ κατά τη Binance και του CZ ουσιαστικά και επιδιώκει να ανακτήσει τουλάχιστον 1,76 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που μεταβάστηκαν με δόλο. Λοιπόν, τουλάχιστον 1,76 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτο μεταφέρθηκαν στη Binance τον Ιούνιο του 2021. Τα οποία, όπω είπαμε, μεταφέρθηκαν με δόλο στη Binance από τον ιδρυτή τη FTX, τον κύριο Σαμ, ω μέρο μια συμφωνία όπου η FTX επαναγόρασε το μετοχικό μετοχικό μερίδιο τη Binance και κρατάμε αυτό το μερίδιο τη Binance. Κατά την άσκηση τη αγωγή, η περιουσία τη FTX ή αυτοί που διαχειρίζονται ουσιαστικά την περιουσία τη FTX επιδιώκουν να ακυρώσουν τη μεταφορά και να ανακτήσουν τα κεφάλαια για να αποπληρώσουν του πιστωτέ τη FTX που έχουν υποστεί σημαντικέ απώλειε. Λοιπόν, αυτή η δικαστική διαμάχη χρονολογείται από το 2019 παρακαλώ, όταν η Binance απέκτησε το 20% του μεριδίου τη FTX καθιστώντα τι δύο εταιρείε συμμάχου εκείνη την περίοδο. Παρ' όλα αυτά, Μέχρι τα μέσα του 2021 ο κύριο Σιζή είχε αποφασίσει να πουλήσει αυτό το μερίδιο που αγόρασε από την FTX. Και η FTX ουσιαστικά για να μην πουληθεί αυτό το μερίδιο που ουσιαστικά ήταν τα νομίσματά τη, το FTT νόμισμα, στην ανοιχτή αγορά, είχε πει ότι ξέρει τι, θα το επαναγοράσουμε εμεί ώστε να μην επηρεαστεί η τιμή από ό,τι υποψιάζουμε. Παρ' όλα αυτά, οι σημερινοί διαχειριστέ τη περιουσία FTX λένε ότι όχι, θέλουμε να κυρωθεί αυτή η συναλλαγή και αυτά τα 1,76 δισεκατομμύρια δολάρια να τα ξαναπάρουμε στην κατοχή μα ώστε να αποπληρώσουμε πελάτε μα. Οπότε γι' αυτό το λόγο πάνε στα δικαστήρια αυτή τη φορά και όπω είπα, δείχνει ότι αυτέ οι δύο εταιρείε ήταν πιο στενά συνδεδεμένε από ό,τι νομίζαμε παλιότερα. Και μέσα από τα ανταλλακτήριά μα ήρθε η ώρα να πάμε και στα νομίσματά μα και θα πάμε στο Polygon. Που μαθαίνουμε ότι το Ag του Polygon υιοθετεί το AUSD τη Agora ω το ANS νόμισμά του. Συγκεκριμένα η Agora είναι μια εταιρεία που φτιάχνει stablecoin σαν την Circle και έχει το δικό της stablecoin το AUSD το οποίο πλέον βρίσκεται μέσα στο AG Layer. Το AG Layer του Polygon είναι το δίκτυο διακανονισμού cross-chain. Είναι δηλαδή το κόλπο εντό αγωγικών που έχει βρει το Polygon, ώστε να μπορεί να συνδέεται σε διάφορα blockchain με το συγκεκριμένο. Και πλέον πάνω σε αυτό, χάρη στο AUSD, επιτρέπονται οι συναλλαγέ πολλαπλών αλυσίδων μέσω ενό σταθερού περιουσιακού στοιχείου που υποστηρίζεται από Fiat και συγκεκριμένα δολάρια. Οπότε το AUSD. Για την ώρα είναι το stablecoin στο AG layer και θα μπορεί να συνδέεται με ευκολία σε όποιο blockchain είναι συνδεμένο και το Polygon. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και μέσα από το Polygon θα πάμε και στην τυπική μα κρυπτοαγορά με το Bitcoin να στέκεται στις 88.000 δολάρια για την ώρα, με την τιμή να συνεχίζει να είναι στα ψηλά από ό,τι φαίνεται. Να πούμε ότι προφανώ με την τιμή του Bitcoin να κάνει τόσο μεγάλε κινήσει. Είχαμε και πάρα πολλά liquidation στην κρυπτοαγορά, τα οποία ξεπέρασαν πλέον τα 680 εκατομμύρια δολάρια. Με το Bitcoin, να πούμε ότι έχει καταφέρει να ξεπεράσει ακόμα και το Asimi, παρακαλώ, και να έχει πλέον πιο μεγάλο market cap από το ίδιο το Asimi. Μετά από το Asimi, ουσιαστικά έχουμε μερικέ μικρέ εταιρείε και. Μέχρι να φτάσουμε στο μεγάλο μα στόχο, να δούμε το Bitcoin να ξεπερνάει το χρυσό. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό δεν θα γίνει σε αυτό το ράλι, θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο για να συμβεί, αλλά θα γίνει αργά ή γρήγορα. Και να πούμε και τα τυπικά ότι η MicroStrategy αγόρασε άλλα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin. Με αυτή την αγορά και με την τιμή του bitcoin ανεβαίνει η μετοχή της έχει δει ένα νέο all time high άνω των 340 δολαρίων. Και εννοείται ότι και η μετοχή της Coinbase έχει σπάσει τα 300 δολάρια για πρώτη φορά από το 2021. Και όσον αφορά τη μετοχή της Coinbase να πούμε ότι το all time high της ήταν στα 343 δολάρια περίπου το 2021. Και πλέον με τη μετοχή της να βρίσκεται στα 300 δεν είναι απίστευτο να κάνει και αυτή ένα νέο all time high χάρη στο bitcoin και την κρυπτο αγορά που ανεβαίνει. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο σήμερα 12 Δεκάτου του 2024. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από αποτελεί παιδική συμβουλή, μόνο παιδική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι αυτό, αλλά και, και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Vibe it.